Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, λόγος έκτος, περί μνήμης θανάτου. Πριν από κάθε λόγο προηγείται η σκέψη. Έτσι και η μνήμη του θανάτου και των αμαρτιών μας προηγείται από τα δάκρυα και το πένθος. Δια τούτο και τα τοποθετήσαμε στη φυσική του θέση και σειρά του λόγου. 2. Η μνήμη του θανάτου είναι καθημερινός θάνατος και η μνήμη της εξόδου μας από τη ζωή αυτή είναι συνεχής στεναγμός. 3. Η βιλία του θανάτου είναι φυσικό ιδίωμα του ανθρώπου, το οποίο οφείλεται στην παρακοή του Αδάμ. Ο τρόμος όμως του θανάτου αποδεικνύει ότι υπάρχουν αμαρτίες για τις οποίες δεν εδείχτηκε μετάνοια. 4. Βιλιάζει ο Χριστός μπρος τον θάνατο, αλλά δεν τρέμει, για να δείξει καθαρά τα ιδιώματα των δύο του φύσεων, θείας και ανθρωπίνης. 5. Όπως ο άρτος είναι αναγκαιότερος από κάθε άλλη τροφή, έτσι και οι σκέψεις του θανάτου από κάθε άλλη πνευματική εργασία. 6. Η μνήμη του θανάτου σε αυτούς που ζουν στο κοινόβιο δημιουργεί κόπους, λεπτολόγηση των αμαρτιών τους και γλυκία υποδοχή των ατιμιών. Όταν στους ησυχαστές που ζουν μακριά από θορύβους προξενεί απελευθέρωση από βιετικές φροντίδες, αδιάλεπτη προσευχή και φυλακή του νου, αρετές που είναι και μητέρες και θυγατέρες της μνήμης του θανάτου. 7. Όπως ξεχωρίζει ο κασίτερος από το ασίμι, όσο και αν ομοιάζουν εξωτερικά, έτσι είναι καταφεανής και έκδηλη στους διακριτικούς η φυσική από την παραφύση δηλία του θανάτου. 8. Αληθής απόδειξη εκείνων που με όλη τους την καρδιά συναισθάνονται και ενθυμούνται τον θάνατο είναι η θεληματική απροσπάθεια προς κάθε χτίσμα και η τελεία απάρνησης του ιδίου θελήματος. Εκείνος που καθημερινά περιμένει τον θάνατο είναι οπωσδήποτε δόκιμος και σπουδαίος αγωνιστής, ενώ εκείνος που τον επιθυμεί κάθε ώρα είναι Άγιος. 8. Δεν είναι πάντοτε καλή η επιθυμία του θανάτου. Υπάρχουν βέβαια εκείνοι που αμαρτάνουν συνεχώς παρασυρώμενοι από την κακή συνήθεια και οι οποίοι ζητούν μεταπείνωση στο θάνατο για να πάψουν πλέον να αμαρτάνουν. Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν αποφασίζουν να μετανοήσουν και που επικαλούνται το θάνατο από απελπισία. Είναι ακόμη και εκείνοι που έχουν την υπερήφανη ιδέα για τον εαυτό τους ότι έγιναν απαθείς και άρα δεν φοβούνται πλέον τον ερχομό του θανάτου. Υπάρχουν τέλος και άλλοι, εάν βέβαια υπάρχουν τέτοιοι και στην εποχή μας, οι οποίοι επιζητούν να εκδημήσουν προς Κύριον, διότι τους παρακινεί η μυστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. 10. Μερικοί ασεβείς έχουν την απορία και ζητούν να μάθουν γιατί άραγε, αφού τόσο πολύ μας ευεργετεί η μνήμη του θανάτου, ο Θεός μας απέκρυψε την ώρα αυτή, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι με αυτόν ακριβώς τον τρόπο ο Θεός επιτυγχάνει θαυμάσια τη σωτηρία μας. Διότι κανείς δεν θα προσερχόταν αμέσως στο βάφτισμα ή στη μοναχική πολιτεία εάν εγνώριζε την ώρα του θανάτου του. Θα περνούσε όλες τις ημέρες της ζωής του μέσα στην αμαρτία και μόνο όταν πλησίαζε η ώρα του θανάτου του θα έτρεχε προς το βάφτισμα και την μετάνοια. Εφόσον όμως θα έχει ζυμωθεί με την κακία, με τη μακροχρόνια συνήθεια θα έμενε τελείως αδιόρθωτος. 11. Όταν πεθείς για τις αμαρτίες σου, μην ακούς ποτέ τον σκύλο εκείνο ο οποίος σου παρουσιάζει τον Θεό φιλάνθρωπο, διότι ο σκοπός του είναι να βγάλει από μέσα σου το πένθος και τον άφοβον φόβον. Εδώ εννοεί τον σατανά. Μην τον ακούσεις παρά μόνο όταν τυχόν ειδείς τον εαυτό σου να παρασύρεται σε βαθιά απόγνωση. 12. Αυτός που θέλει να διατηρεί πάντοτε μέσα του τη μνήμη του θανάτου και της κρίσεως του Θεού, ενώ συγχρόνως αφήνει τον εαυτό του να περισπάται σε φροντίδες και μέρημνες υλικές, ομοιάζει με εκείνον που ενώ κολυμβά θέλει ταυτόχρονα να χτυπά παλαμάκια. 13. Η ζωηρά μνήμη του θανάτου ολιγοστεύει τα φαγητά και όταν περικόπτονται με ταπεινοφροσύνη τα φαγητά, κόπτονται μαζί και τα πάθη. 14.
Η αναλγησία, σκληρότης της καρδιάς, φέρνει πόρωση στο νου και τα πολλά φαγητά ξηραίνουν τις πηγές των δακρύων. Η δίψα και η αγρυπνία πιέζουν την καρδιά και όταν πιεστεί η καρδιά εκπηδούν τα δάκρυα. 15. Αυτά που είπαμε στους γαστριμάργους φαίνονται σκληρά, ενώ στους οκνηρούς απίστευτα. Ο πρακτικός όμως άνθρωπος θα τα δοκιμάσει και θα τα βρει με προθυμία. Αυτός που θα τα βρει και θα τα γευθεί θα χαμογελάσει ικανοποιημένος, ενώ εκείνος που ακόμη τα αναζητεί θα σκυθροπάσει περισσότερο. 16. Οι πατέρες ορίζουν ότι η τέλεια αγάπη είναι άπτωτος, διότι μας προστατεύει από κάθε πτώση. Παρόμοια και ενώ ορίζω ότι η τελευταία συνέστηση του θανάτου είναι άφοβος, διότι μας απαλλάσσει από κάθε άλλο φόβο. 17. Ο νους του πρακτικού μπορεί να ασκεί πολλών ειδών εργασίες. Να σκέπτεται δηλαδή την αγάπη προς το Θεό, να ενθυμείται το Θεό, να ενθυμείται την ουράνια βασιλεία, να ενθυμείται τον ζήλο των μαρτύρων, να ενθυμείται ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, όπως ο ψαλμωδός που έλεγε «Προωρώμην τον Κύριο» κλπ. Ψαλμός Ι8. Να ενθυμείται ακόμη τους Αγίους Αγγέλους, τον χωρισμό της ψυχής του από το σώμα, τη συνάντηση με τα τελώνια του αέρος, την απόφαση του κριτού, την κόλαση. Από μεγάλες εργασίες αρχίσαμε, όπως είναι η αγάπη του Θεού, και καταλήξαμε σε αυτές που μας προστατεύουν από πτώσεις, όπως είναι ο φόβος της κολάσεως. 18. Κάποια φορά ένας Αιγύπτιος μοναχός μου διηγήθηκε το εξής. Αφότου παγιώθηκε δυνατά μέσα στην καρδιά του η μνήμη του θανάτου, δεν είχα καθόλου όρεξη για φαγητό και κάποτε που χρειάστηκε να παρηγορήσω λίγο το πύληνο σώμα μου, η μνήμη αυτή σαν δικαστής μου το απαγόρευσε. Και το πλέον αξιοθαύμαστο είναι το ότι παρόλο που προσπάθησα δεν κατόρθωσα να την αποδιώξω. 19. Ένας άλλος που ασκήτευε στην περιοχή που ονομάζεται Θαλάς, πολλές φορές με τη σκέψη του θανάτου γινόταν εκτός εαυτού και σαν λιπόθυμο ή επιληπτικό τον ανασήκωναν ανέστητο σχεδόν οι εκεί ευρισκόμενοι αδελφοί. 20. Δεν θα παραλείψω να σου παρουσιάσω και την ιστορία του ησυχίου του Χοζεβίτου, του Χορηβίτου. Αυτός ζούσε αμελέστατα, χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον για την ψυχή του. Κάποτε λοιπόν συνέβη να ασθενήσει βαρύτητα και να φτάσει στο σημείο ώστε επί μία ώρα ακριβώς να φαίνεται ότι απέθανε. Συνήλθε όμως πάλι, οπότε μας ικετεύει όλους να φύγουμε αμέσως και αφού έκτισε την πόρτα του κελιού του έμεινε κλεισμένος μέσα 12 χρόνια χωρίς να ομιλήσει καθόλου με κανέναν. Όλο αυτό το διάστημα δεν γινόταν τίποτα άλλο εκτός. Δεν γευόταν τίποτε εκτός από ψωμί και νερό. Καθόταν μόνον εκστατικός εμπρός σε εκείνα που είδε στην έκστασή του. Τόσο πολύ σκεπτικός, ώστε ποτέ πλέον δεν άλλαζε η έκφρασή του. Και πάντοτε σαν αφηρημένος, χύνοντας αθόρυβα και συνεχώς θερμά δάκρυα. Μόνο όταν πλησίασε η ώρα του θανάτου του, αποφράξαμε την πόρτα και εισήλθαμε μέσα. Και αφού πολύ τον παρακαλέσαμε, τούτο μόνο μας είπε: «Συγχωρέστε με, αδελφοί. Αυτός που εγνώρισε τι σημαίνει μνήμη θανάτου, δεν θα μπορέσει ποτέ πλέον να αμαρτήσει. Εμείς δεν θαυμάζομαι βλέποντας τον άλλοτε αμελέστατο να έχει μεταμορφωθεί τόσο απότομα με τη μακαριστή αυτή αλλαγή και μεταμόρφωση. Και αφού τον εθάψαμε με ευλάβεια στο κημητήριο που ευρίσκεται κοντά στο κάστρο, ύστερα από μερικές ημέρες, αναζητήσαμε το Άγιο του Λείψανο, αλλά δεν το ευρήκαμε. Με το θαυμαστό αυτό σημείο ο Κύριος επληροφόρησε πόσο ευάρεστα δέχτηκε την επιμελημένη και αξιέπαινη μετανοιά του. Όλους εκείνους που θα αποφάσιζαν να διορθωθούν ύστερα από πολύ ακόμη αμέλεια. 21. Μερικοί θεωρούν ότι η θαλάσσια άβυσσος δεν έχει όρια και την ονομάζουν περιοχή απίθμενων. Παρόμοια και οι σκέψεις του θανάτου δημιουργεί στην ψυχή τέτοια κατάσταση ώστε και η αγνώτης και η εν γέννη πνευματική εργασία να παρουσιάζεται άφθαστος, χωρίς τέρμα δηλαδή. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο προηγούμενος όσιος. Όσοι τον μιμούνται
προσθέτουν φόβο στον φόβο ακατάπαυστα μέχρι ότου εξαντληθεί και αυτή η δύναμη στον οστόν τους. 22. Ας βεβαιωθούμε ότι και τούτο είναι δώρο Θεού μέσα σε όλα τα αγαθά του. Αρκεί να σκεφτούμε ότι πολλές φορές αν και πλησιάζουμε σε τάφους είμαστε αδάκριτοι και ασυγκίνητοι. Ενώ αντίθετα πολλές φορές χωρίς να αντικρίζουμε κάτι παρόμοιο κατανισόμεθα. 23. Όποιος νεκρώθηκε για όλα τα γήινα, αυτός ενθυμείται τον θάνατο. Εκείνος όμως που διατηρεί μαζί τους δεσμούς δεν ευκαιρεί για κάτι τέτοιο, αφού άλλωστε με τη συμπεριφορά του γίνεται ο ίδιος εχθρός του εαυτού του. 24. Μη θέλεις να δείχνεις σε όλους με λόγια την αγάπη σου, αλλά καλύτερα ζήτη από τον Θεό να τους την φανερώσει εκείνος με τρόπο μυστικό. Διαφορετικά δεν θα σου επαρκέσει ο χρόνος για συνομιλίες και για κατάνοιξη. 25. Μην απατάς σε ανόητε εργάτη, ότι με τον πρώτο χρόνο θα αναπληρώσεις τον χρόνο που έχασες, διότι και της κάθε ημέρας ο χρόνος δεν επαρκεί ώστε να εκπληρώσουμε όπως πρέπει τις καθημερινές υποχρεώσεις προς τον δεσπότη. 26. Δεν είναι δυνατόν, είπε κάποιος, δεν είναι δυνατόν να περάσουμε με ευσέβεια τη σημερινή ημέρα εάν δεν τη λογαριάσουμε σαν την τελευταία ημέρα της ζωής μας. Και είναι αξιοθαύμαστο ότι κάτι παρόμοιο εξέφρασαν και οι Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι εχαρακτήρισαν τη φιλοσοφία μελέτην θανάτου. Βαθμής έκτη. Όποιος την ανέβηκε δεν πρόκειται πλέον να αμαρτήσει, εφόσον ασφαλώς είναι αληθινός ο λόγος εκείνης της γραφής. Μιμνίσκου τα έσκατά σου και εις τον αιώνα ουμία μάρτης. Σοφία Σιράχ Ζήτα, παράγραφος 36.